Σήμερα στους τουριστικούς διαλόγους, στο Travel Daily News, θα μιλήσουμε πάλι για εκπαίδευση. Είναι η εποχή που ξεκινάνε τα σχολεία, ξεκινάει και η τουριστική εκπαίδευση. Έχουμε μαζί μας τον καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής, τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρινάκο, ο οποίος με την δεύτερη ιδιότητά του ως διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος Executive MBA του Hotel Management του ΠΑΔΑ, θα μας αναπτύξει μερικά θέματα γύρω από την εκπαίδευση. Επίσης, έχουμε και μία φοιτήτρια μαζί μας, την κυρία Χαμόλη Γκίλτα, η οποία θα μας δώσει και εκείνη τη βιωματική της εμπειρία από το μεταπτυχιακό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Μαρινάκο. Κώστα μου, γεια σου, είμαστε πολλά χρόνια γνωστοί, θα σου μιλάω στο Νενικό. Θα ήθελα να μου πεις ποια είναι η αναγκαιότητα για ένα τέτοιο μεταπτυχιακό το οποίο εξειδικεύεται στο ξενοδοχείο και όχι γενικά στον τουρισμό. Καλησπέρα Βίκη. Να ευχαριστήσω και εγώ από την πλευρά μου για τη φιλοξενία αυτή και για την ευκαιρία που μας δίνει το Travel Daily News να μιλήσουμε για εκπαίδευση και ειδικά σε έναν κλάδο όπως αυτό της φιλοξενίας που αποτελεί, ξέρουμε πολύ καλά, τον δυναμικότερο ίσως κλάδο τόσο στην εθνική όσο και στην τοπική οικονομία. Ο κλάδος της φιλοξενίας ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια αλλάζει με έντονο ρυθμό. Το διαδίκτυο διευκολύνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, δημιουργεί νέες ευκαιρίες και κινδύνους φυσικά στο ξενοδοχειακό μάρκετινγκ. Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πελατών έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν, ενώ νέες πεπιθήσεις έχουν αρχίσει να δημιουργούνται σε σχέση με τα μοντέλα διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων που ξέραμε μέχρι σήμερα. Συνεπώς, η σημασία της καινοτομίας παίρνει νέες διαστάσεις και η διαχείριση κρίσεων, ειδικά μετά την πανδημία, μπαίνει δυναμικά στο πεδίο των πιθανοτήτων. Η ευαισθησία της πελατείας απέναντι στην υγειονομική ασφάλεια, στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά και στις ραγδαίες εξελίξεις της ψηφιακής τεχνολογίας, απαιτούν μια διαρκή εγρήγορση, μπορώ να σας πω μια διαρκή επικαιροποίηση της διοικητικής στρατηγικής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Από την άλλη, να παρατηρήσουμε επίσης το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια και ειδικά μετά το 2022, μετά την πανδημία, αντιμετωπίζουμε και πολύ σοβαρές ελλείψεις από πλευράς εργατικού δυναμικού στα ελληνικά ξενοδοχεία και όχι μόνο. Και κυρίως το βιώσαμε αυτό πολύ έντονα κατά τη σεζόν του 2023 και φυσικά και κατά τη φετινή σεζόν. Σε εθνικό μάλιστα επίπεδο, θα έλεγα ότι εκτιμάται πως καταγράφονται πάνω από 80.000 κενές θέσεις εργασίας και θα έλεγα ότι αυτές οι κενές θέσεις εργασίας δεν αφορούν μόνο χαμηλής ειδίκευσης, αλλά αφορούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και σε διευθυντικά στελέχη. Άρα το πρόβλημα βλέπουμε ότι είναι πολύ παραγωγικό και πέραν της πανδημίας που πυροδότησε το πρόβλημα αυτό, θα ήθελα να σταθώ και σε όλους αυτούς τους παράγοντες που επιδρούν προς αυτή την κατεύθυνση. Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, να πούμε ότι σε προπτυχιακό επίπεδο, για να το φέρουμε το θέμα της συζήτησης στο κομμάτι της εκπαίδευσης, να πούμε ότι σε προπτυχιακό επίπεδο έχουν φυσικά δημιουργηθεί κάποια τμήματα τουρισμού, τα οποία θα λέγαμε ότι είναι γενικός τουρισμού και όχι απαραίτητα στον κλάδο της φιλοξενίας, ο οποίος κλάδος φιλοξενίας αποτελεί την αυαρχίδα του τουρισμού. Δυστυχώς εκεί δεν υπάρχει σε προπτυχιακό επίπεδο κάποιο ειδικό πρόγραμμα. Και βεβαίως, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το εν λόγω μεταπτυχιακό για το οποίο συζητάμε σήμερα πάνω στο κομμάτι της διοίκησης ξενοδοχειακών επιχειρήσεον, που πρόκειται για ένα Executive MBA στο Hotel Management, έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτό το κενό το οποίο παρουσιάζεται στην εκπαίδευση αλλά και στην αγορά εργασίας. Πάνω σε αυτό ακριβώς που λέτε, έχουμε μαζί μας και τον κύριο Γιάννη Χατζή, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της POX, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων, και θα ήθελα να μας πει δύο λόγια ακριβώς για αυτό το πράγμα. Το Executive MBA, η Hotel Management, είναι μια εξαιρετική επιλογή για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν ουσιαστική καριέρα στον ξενοδοχειακό κλάδο. Θέλω να συγχαρώ τους εμπνευστές τους και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς αποτελεί μια λύση η οποία είναι επικεντρωμένη στο ξενοδοχείο και όχι στον τουρισμό ευρύτερα. Και αυτό έχει πραγματικά ανάγκη ο κλάδος. Θα ήθελα, Κώστα, να μου πεις και πού απευθύνεται αυτό το μεταπτυχιακό, σε ποιους ανθρώπους, ποιοι μπορούν να έρθουν να το παρακολουθήσουν. Να εξηγήσουμε το γεγονός ποιος είναι ο σκοπός του προγράμματος. Ο σκοπός του προγράμματος είναι καταρχήν να ενισχύσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων
στον κλάδο της φιλοξενίας, ο οποίος, όπως προείπαμε, αλλάζει με ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς, θα λέγαμε, δεδομένου ότι το διαδίκτυο διευκολύνει τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Οι ανάγκες και απαιτήσεις πλέον των πελατών έχουν διαφοροποιηθεί σε σχέση με το παρελθόν, ενώ νέες πεποιθήσεις αρχίζουν να δημιουργούνται σε σχέση με τα μοντέλα διαχείρισης των ξενοδοχειακών μονάδων. Αυτό λοιπόν το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο έχει αναπτυχθεί από το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού και σε συνεργασία βέβαια με το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, το ΕΠΣΠΕΔΜΑ βέβαια είναι το δικό μας τμήμα, απευθύνεται πρώτον σε επαγγελματίες της ξενοδοχειακής αγοράς, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, προσφέροντας τη δυνατότητα να εξελιχθούν ενώ εργάζονται ήδη στον ξενοδοχειακό κλάδο μέσω των εξειδικευμένων γνώσεων που προσφέρονται από καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματίες ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Και το δεύτερο στοιχείο που βάζουμε, δηλαδή απευθύνεται είτε σε επαγγελματίες ξενοδοχειακής αγοράς, που σημαίνει ότι έχουν μια πιστοποιημένη επαγγελματική εμπειρία, είτε σε αποφύτους πανεπιστημιακών τουριστικών τμήματων, ανοίγοντας κατά αυτόν τον τρόπο το δρόμο προς την ξενοδοχειακή αγορά μέσω των εφαρμοσμένων γνώσεων και των ευκαιριών που προσφέρονται για καριέρα σε συνεργασία και με επιχειρήσεις βέβαια του κλάδου. Να πούμε επιπλέον ότι η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του διπλώματος των μεταπτυχιακών σπουδών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ορίζεται σε 2 διδακτικά εξάμηνα, συν 1/3 εξάμηνο για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, η οποία τονίζουμε ότι είναι βιωματικού χαρακτήρα και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το επισημάνουμε. Το πρόγραμμα λειτουργεί υβριδικά, δηλαδή αυτό σημαίνει εν μέρη διαζώσεις και εν μέρη διαδικτυακά. Και τα διαζώσεις μαθήματα, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι διεξάγονται στην Αθήνα, σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στην Πανεπιστημίου Πολυάλσους Εγάλεο, σε περιόδους μάλιστα χαμηλής τουριστικής κίνησης προς διευκόλυνση κυρίως αυτών που ήδη απασχολούνται στον ξενοδοχειακό κλάδο. Να πούμε επίσης σε αυτό το σημείο, καλύπτοντας και κλείνοντας το ερώτημά σου, Βίκη, ότι το συνολικό κόστος του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών ανέρχεται σε 4.000 ευρώ, ενώ στο βασικό πακέτο σπουδών περιλαμβάνονται επίσης κάποια ενισχυτικά σεμινάρια διαφόρων ειδικοτήτων επάνω στο ξενοδοχειακό κομμάτι. Επίσης, περιλαμβάνονται διαλέξεις από διακεκριμένους εκπροσώπους των επαγγελματικών φορέων και των επιχειρήσεων της εγχώριας και της διεθνούς ξενοδοχειακής αγοράς, καθώς και κάποια workshops τα οποία υλοποιούνται στο φυσικό χώρο των επιχειρήσεων του κλάδου. Αν και αναφέραμε λίγο πριν το πού διαφοροποιείται αυτό το μεταπτυχιακό, θα ήθελα λίγο να εστιάσουμε. Γιατί υπάρχουν πολλά μεταπτυχιακά και ίσως και ο κόσμος να μην ξέρει τι να διαλέξει. Πού διαφοροποιείται λοιπόν αυτό το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό? Σε ευχαριστώ για την ερώτηση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι τα διαφοροποιητικά στοιχεία. Πράγματι, είναι ένα πρόγραμμα ξεχωριστό. Δηλαδή, ένα πρόγραμμα το οποίο θα λέγαμε ότι αποτελεί ίσως τη μοναδική εκπαιδευτική διαδρομή στη χώρα μας για απόκτηση υψηλής ποιότητας γνώσεων στη διοίκηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και που θα λέγαμε ότι τα κύρια διαφοροποιητικά στοιχεία που το χαρακτηρίζουν σε σχέση με τα υπόλοιπα προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα της αγοράς είναι ότι πρώτον παρέχει απόλυτα εξειδικευμένες γνώσεις αναφορικά με τον ξενοδοχειακό κλάδο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει μια πολυετής και υψηλής ποιότητας, θα λέγαμε, διδακτική και επαγγελματική εμπειρία του ακαδημαϊκού προσωπικού του προγράμματος. Και ένα τρίτο στοιχείο είναι ότι λόγω και της διασύνδεσης που τα ακαδημαϊκά μέλη του προγράμματος έχουν με την αγορά εργασίας, υφίσταται και μια, θα λέγαμε, ισχυρή διασύνδεση με την ξενοδοχειακή αγορά. Να πούμε επιπλέον ότι καθότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει επαγγελματικό χαρακτήρα, εφαρμόζεται ένα ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών, ενώ η διπλωματική εργασία του τρίτου εξαμήνου έχει καθαρά βιωματικό χαρακτήρα που αφορά συνήθως σε μια επιστημονική έρευνα πάνω σε υπαρκτά καθημερινά προβλήματα των επιχειρήσεων του κλάδου. Τέλος, να πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και μια σειρά γνωστικών αντικειμένων που έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε ότι είναι αποκύημα της συνεργασίας με εκπροσώπους και στελέχη της αγοράς και πάντα σύμφωνα βέβαια με τις σύγχρονες ανάγκες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Και στο βασικό αυτό πακέτο περιλαμβάνεται και μια σειρά, όπως είπαμε, ενισχυτικών σεμιναρίων και διαλέξεων. Να πούμε επίσης ότι ο χορηγούμενος μεταπτυχιακός τίτλος είναι ένα δίπλωμα που απονέμεται μεταπτυχιακών σπουδών που φέρει δύο πανεπιστημιακές σφραγίδες, δηλαδή από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, και βέβαια με τίτλο, όπως υπόθηκε και προηγουμένως από εσένα, Βίκυ, Διοίκηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων, Executive MBA in Hotel Management. Έχουμε, όπως είπαμε, μαζί μας και την Γκίλτα Χαμόλη, η οποία το έχει παρακολουθήσει. Και θα ήθελα, Γκίλτα, να μου περιγράψεις λιγάκι τη δική σου βιωματική εμπειρία από αυτό το μεταπτυχιακό. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά θα ήθελα να ξεκινήσω με το γεγονός που με εγωίτευσε και επέλεξε αυτό το μεταπτυχιακό από την αρχή. Όπως είπε και ο κύριος Μαρινάκος, είναι το πρώτο σε ακαδημαϊκό επίπεδο μεταπτυχιακό στην Ελλάδα, το οποίο εξειδικεύεται στα ξενοδοχεία και όχι γενικότερα στον τουρισμό. Οι άνθρωποι οι οποίοι το έχουν σχεδιάσει αυτό είναι όχι μόνο ακαδημαϊκοί, αλλά είναι επαγγελματίες του χώρου, είναι άνθρωποι που έχουν πολυετή εμπειρία πάνω σε αυτό. Και σίγουρα μπορείτε να καταλάβετε ότι και τα μαθήματα είναι πολύ εξειδικευμένα σε συγκεκριμένα θέματα που αφορούν το ξενοδοχειακό κλάδο. Καθώς και η ομάδα, όπως είπε ο κ. Μαρινάκος, οι προϋποθέσεις για να εισαχθεί κάποιος στο πρόγραμμα αυτό είναι κυρίως άνθρωποι του επαγγέλματος, άνθρωποι που εργάζονται ήδη στα ξενοδοχεία. Η ομάδα είναι πολύ σημαντική επίσης, καθώς όλοι μας, οι περισσότεροι τουλάχιστον στη δικιά μας την ομάδα, αυτό το ακαδημαϊκό έτος που διανύσαμε, ήμασταν άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δουλέψει χρόνια σε ξενοδοχεία, σε διαφορετικά πόστα, και έτσι είχαμε την ευκαιρία να συζητάμε πραγματικά προβλήματα που συμβαίνουν σε ξενοδοχεία, στην Ελλάδα, σε νησιά, στην Αθήνα. Οπότε είχαμε την ευκαιρία όλοι μαζί να συζητάμε όλα αυτά τα πραγματικά ζητήματα που συμβαίνουν στα ξενοδοχεία και όχι απλά σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά από δικές μας εμπειρίες, ας πούμε, και ιστορίες που έχουμε ζήσει μέσα στα ξενοδοχεία, οι οποίες είναι και πολλές όσοι γνωρίζουν. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω ότι κάτι ακόμη πάρα πολύ βοηθητικό πάνω σε αυτό το πρόγραμμα ήταν η εξωτερική, ας πούμε, άνθρωποι του χώρου οι οποίοι ερχόντουσαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων μας. Ο ένας από αυτούς ήταν και ο κύριος Χατζής, ο οποίος ήταν και τώρα κοντά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πέρα από τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου, να έχουμε επαφή και με ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στα πράγματα, είναι μέσα στα ξενοδοχεία, έχουν την επαγγελματική εμπειρία, είναι είτε ιδιοκτήτες είτε manager πάνω συγκεκριμένους τομείς των μαθημάτων που κάνουμε. Οπότε αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία και να συνδεθούμε πιο άμεσα με την αγορά, γιατί φυσικά κρατάμε επαφές με αυτούς τους ανθρώπους και παρακολουθούμε και την επαγγελματική τους πορεία, αλλά και τα δικά τους ξενοδοχεία, και είχαμε την ευκαιρία να μελετήσουμε πραγματικά case studies με πραγματικά δεδομένα ξενοδοχείων στην Ελλάδα, κάτι το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό. Ξεφύγαμε δηλαδή από το θεωρητικό. Θαυμάσια. Και πού μπορεί να βρει κάποιες πληροφορίες? Περνάει τώρα στην οθόνη μας. Σε ποιο σημείο? Να πούμε ότι, Βίκυ, να πούμε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Καταρχήν στην ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του μεταπτυχιακού προγράμματος. Η ηλεκτρονική διεύθυνση είναι hotelmba@univa.gr. Και βέβαια αιτήσεις υποβάλλονται, έχουν το χρόνο ακόμα οι ενδιαφερόμενοι, είμαστε στο τελευταίο δεκαήμερο, οφείλουμε να πούμε, αλλά έχουν το χρόνο ακόμα μέχρι 39 να υποβάλουν σχετικές αιτήσεις. Ενώ αναλυτική παρουσίαση του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και φυσικά των κριτηρίων επιλογής των υποψηφίων υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας, η οποία είναι https://hotelmba.univa.gr. Επαναλαμβάνω, https://hotelmba.univa.gr. Να πούμε τέλος, Βίκυ, πριν κλείσουμε την κουβέντα μας αυτή, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε ότι μια σωστή επιλογή ενός μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί πολλές φορές να αντισταθμίσει μια πιθανή λάθος πρώτη επιλογή που έγινε μέσα σε ένα, συνήθως ξέρουμε πολύ καλά, θολό και ομιχλώδες επαγγελματικό προσανατολισμό ή ακόμα και ένα λανθασμένο εισαγωγικό σύστημα, για να πούμε και την άλλη πλευρά των πραγμάτων.
και να ανοίξει κατά αυτόν τον τρόπο νέες πρόπτικες σε πάρα πολλούς νέους ανθρώπους, με λαμπρό μάλιστα επαγγελματικό πεδίο δράσης, σε ένα πολύ υποσχόμενο τομέα όπως αυτός της φιλοξενίας. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή τη φιλοξενία που είχαμε σήμερα στο κανάλι σας και βεβαίως να ευχηθούμε σε όλους τους νέους και τις νέες που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια διαδρομή στον κλάδο της φιλοξενίας, ότι θα είμαστε εδώ πραγματικά δίπλα τους να τους υποστηρίξουμε. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και καλή επιτυχία σε όλους που θα επιλέξουν αυτό το πρόγραμμα.